Είναι δίκαιος ο αγώνας σας, έχετε δίκαια αιτήματα. Παντού σε όλα τα μπλόκα, σε όλη την Ελλάδα που έχω περιοδεύσει και τους έχω συναντήσει, τα αιτήματα είναι σωστά. Πρέπει να τα πάτε μέχρι τέλους. Η κυβέρνηση πρέπει να ξέρετε είναι στριμωγμένη ήδη από τους αγώνες τους δικούς σας σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να τη στριμώξετε ακόμα περισσότερο. Η κάθοδος και με τρακτέρ την Τρίτη στην Αθήνα που θα γίνει από όλες τις περιοχές, από όλα τα μπλόκα στην Ελλάδα, είναι μια σημαντική κλιμάκωση. Εμείς τη στηρίζουμε και μάλιστα ο λαός της Αθήνας, εργατικά σωματεία, σύλλογοι, εργάτες, υπάλληλοι, επιστήμονες, επαγγελματίες, φοιτητές, θα είναι στο πλευρό των αγροτών, θα είναι σε διαδήλωση ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα. Γιατί είναι αιτήματα ουσιαστικά για την ίδια τη ζωή σας, για την επιβίωσή σας. Το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη. Οι εμποροβιομήχανοι δίνουν εφόδια, σας πουλάνε εφόδια μέσα σε πολύ ακριβές τιμές και ανεβάζουν το κόστος και μετά την ίδια ώρα αγοράζουν τα προϊόντα σε πολύ εξευτελιστικές τιμές. Με αποτέλεσμα ο Έλληνας αγρότης, ο κτηνοτρόφος, να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε την οικογένειά του, αλλά ούτε γενικά να μπορεί να κάνει την καλλιέργειά του, να ζήσει τα πράγματα, τα ζώα κλπ. Στην κτηνοτροφία. Και την ίδια ώρα ξέρετε πολύ καλά ότι δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές που δεν ξέρουν τι έχουν και από την άλλη μεριά στους αγρότες δεν δίνουν αυτό το δίκαιο αίτημα. Χώρια που τα 7 λεπτά την κιλοβατόρα που ζητάτε το ρεύμα έπρεπε να έχει γίνει χτες και όχι αυτά που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε με συκοφαντίες για τον αγώνα σας, μετά έφτασε σε απειλές και σε καταστολή και μετά άρχισε να μοιράζει κάποια μέτρα κοροϊδία. Γιατί πρόκειται για κοροϊδία. Αυτά που λέει τώρα και που έλεγε στην αντιπροσωπεία των αγροτών που πήγε και τον είδε στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι δίνει 82 εκατομμύρια τάχα μου, αυτά τα παίρνατε, είναι τα μισά από όσα παίρνατε το 2016, είναι γνωστό δηλαδή αυτό. Λοιπόν, και με δόσεις και με χίλια δυο, την ώρα που η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί στα ύψη, που ο πληθωρισμός καλπάζει και οι αγρότες χάνουν συνεχώς από το εισόδημα, δεν μπορούν να μείνουν στη γη τους, δεν μπορεί να καλλιεργήσουν, δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να μπορέσει να μεγαλώσει τα ζωντανά του, ας πούμε, και χώρια που τα προβλήματα τα ξέρει, τα καρπία για παράδειγμα στην Ελιά έχουμε φέτος. Ναι, γι' αυτό ζητάμε 200 ευρώ στο στρώμα. Βέβαια. Καταστροφές έχουν γίνει, φυσικές καταστροφές υπάρχουν, πλημμύρες το ένα το άλλο. Και χάνει ο αγρότης και έργα υποδομής δεν γίνονται. Και ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά έτσι όπως θα έπρεπε. Αυτά είναι τα ζητήματα, εμείς θα τα βάλουμε στη Βουλή, θα ξαναφωνάξουμε, τα βάλαμε και στην Ευρωβουλή. Θα είμαστε κυρίως μαζί σας στους δρόμους του αγώνα.